Το Κιέβο ετοιμαζόταν για μαζικά χτυπήματα κατά της ίδιας της Μόσχας της 24 Φεβρουαρίου αλλά του σταμάτησαν οι Αμερικανοί υπό το φόβο ότι αυτό θα οδηγούσε σε πυρηνική σύγκρουση μεταξύ νομένων Πολιτείων και Ρωσίας. Συγκεκριμένα ο κ. Λομπουντάνοφ, ο επικεφαλή των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών, εξέδωσε εντολή σε έναν από του αξιωματικού του να σχεδιάσει μαζικά χτυπήματα κατά τη Μόσχας με όλε τι διαθέσιμε δυνάμει των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα έδωσε εντολή για μια επίθεση με χρήση εκρηκτικών στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ σε ένα ακόμα συμβολικό χτύπημα που είχε ως σκοπό να δείξει την ικανότητα των Ουκρανικών δυνάμεων να πλήξουν βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος. Οι επιθέσεις αυτές δεν έγιναν ποτέ γνωστές διότι δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πως διαθέτουν κατάλληλα ντρόνς δικής τους κατασκευής, ικανά να πετάξουν μέχρι τη Μόσχα όπως αναφέρουν τα πρόσφατα απόρριτα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών που διέρευσαν, η αιτία για τη μη υλοποίησή τους ήταν η παρέμβαση των Αμερικανών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται τα απόρριτα έγγραφα που διέρευσαν στο διαδίκτυο, τα Ucralix, αμερικανικοί αξιωματούχοι, παρακολουθούσαν τις κινήσεις και τα σχέδια των Ουκρανών. Στο έγγραφο δεν δίνονται περισσότερε πληροφορίε για το ποιο ακριβώ παρενέβη και γιατί οι Ουκρανοί συμφώνησαν να κάνουν πίσω στα σχέδιά του. Πάντω, οι μυστηριώδει εκρήξει και τα πλήγματα με ντρόουν σε ρωσικό έδαφο, στη ρωσική αεροπορική βάση Έγκελ, η μοβιστική επίθεση κατά τη Ντάρια του Κίνα, δεν λείπουν, αν και οι Ουκρανοί ποτέ έω σήμερα δεν έχουν παραδεχθεί ότι αυτοί είναι πίσω από αυτέ τι επιθέσει.